Λοιπόν, συνεχίζουμε στην δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της ομάδας. Έχουμε ήδη βέβαια και τα πρώτα αγωνιστικά δείγματα από το φιλικό τουρνουά του περασμένου Σαββάτου. Θέλω έτσι ένα σχόλιο για αυτές τις πρώτες ημέρες. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα, όπως είπες. Ακόμα είναι πολύ αρχή για την ομάδα μας. Παίξαμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο. Νομίζω ότι είχαμε αρκετά καλή εικόνα, γιατί παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα, ειδικά ο Βόλος, που είναι μια ομάδα που σε μια εβδομάδα παίζει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά και σιγά σιγά η ομάδα θα αρχίσει να φορμαρίζεται και ίσως με την έλευση κάποιων παιδιών θα μονταριστεί ακόμα περισσότερο. Αναφερόμενοι στα φιλικά του Σαββάτου, τα οποία ήταν 2-45 λεπτά, δώσε μας έτσι μια εικόνα, καθώς δεν υπήρχε εικόνα για να δει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη. Και τα δύο ήταν αρκετά μοιρασμένα παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα ΠΑΟΚ είχε λίγο περισσότερο την κατοχή, αλλά ήμασταν αρκετά καλοί αμυντικά, δεν δεχτήκαμε ούτε φάσεις. Ήταν σίγουρα 45 λεπτό, οπότε το δείγμα είναι αρκετά μικρό. Αλλά γενικά νομίζω η εικόνα ήταν αρκετά καλή. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον Βόλο η ομάδα ξεκίνησε αρκετά καλά, είχαμε και την μπάλα αρκετή ώρα. Δεχτήκαμε ένα γκολ κόντρα στη ροή στην αρχή, αλλά είχαμε αρκετές προϋποθέσεις και θεωρώ ότι σταθήκαμε αρκετά καλά με βάση το σε ποια ημέρα προετοιμασίας βρισκόμαστε. Βλέποντας την προετοιμασία να κυλάει, κατά πόσο πιστεύεις θα είναι μάλλον έτοιμη ομάδα όταν έρθει η ώρα για την πρώτη σέντρα? Είναι σίγουρο ότι θα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Θεωρώ ότι έχουμε σίγουρα 1,5 μήνα μπροστά μας, όπου θα προηγηθούν και κάποια παιχνίδια κυπέλου. Σίγουρα, ένα σίγουρα και με το καλό να περάσει η ομάδα μας θα υπάρξει και δεύτερο, πιστεύω, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπότε όλο αυτό θα μας βοηθήσει στο να είμαστε πανέτοιμοι για το πρωτάθλημα. Μπορούμε να μιλήσουμε για στόχους από τώρα? Νομίζω ότι η ομάδα σίγουρα έχει στόχο να διασφαλίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την παραμονή και αυτό θα γίνει με την είσοδο στην πρώτη πεντάδα. Η προετοιμασία του ΑΟΚ συνεχίζεται εδώ στο γήπεδο των Αμυσιανών. Θέλω έτσι ένα σχόλιο για αυτές τις πρώτες ημέρες. Είχαμε και το πρώτο δείγμα το περασμένο Σάββατο στο φιλικό τουρνουά του Βόλου. Ναι, συνεχίζουμε. Είμαστε νομίζω στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας. Πάμε καλά. Προπονούμαστε σκληρά. Καλή προπόνηση. Όλοι οι παίκτες έχουμε διάθεση. Κάναμε δύο φιλικά, δύο ημίχρονα με τον ΠΑΟΚ Β και τον ΟΠΟΣΟΥ Βόλου. Θεωρώ ότι για πρώτο φιλικό και με πιο έτοιμες ομάδες, ειδικά ο Βόλος που σε μια εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ήμασταν αρκετά καλά. Θέλω να μου πεις αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι από αυτά τα 2-45 λεπτά, κάτι που σου άρεσε, κάτι που δεν σου άρεσε από αυτά τα δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ Β και ΟΠΟΣΟΥ Βόλου. Εντάξει, το να πω δεν μου άρεσε κάτι σε πρώτο φιλικό μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας, δεν νομίζω ότι γίνεται. Μου άρεσε πολύ το πάθος των παιδιών. Δείξαμε όλοι ότι αυτά που δουλεύουμε μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες προσπαθήσαμε να τα βγάλουμε. Θέλαν όλοι να παίξουν, είναι καλό. Προσπαθήσαμε όλοι, δηλαδή δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Οπότε, μόνο θετικά δείγματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα παιχνίδια. Όντας ένας από τους πρώτους σκόρερ της περασμένης ΓΑΜΑ Εθνικής, ποια είναι η υπόσχεση που δίνει στον κόσμο της Καβάλας εν ώψη του πρωταθλήματος στη Super League 2? Εντάξει, δεν μπορώ να υποσχεθώ 30 γκολ πάλι. Θα προσπαθήσω, όχι μόνο εγώ, η υπόσχεση είναι όλη τη ομάδα. Να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να έρθει κοντά μας ο κόσμος, γιατί πέρσι η αλήθεια είναι δεν είχαμε τη στήριξη όπως τα θέλαμε. Ελπίζουμε φέτος σε μια πιο μεγάλη κατηγορία, σε μια κατηγορία που αρμόζει στην ομάδα μας. Και αν όχι για παραπάνω, να τον έχουμε δίπλα μας. Θα υποσχεθώ μόνο, θα δούμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θα προσπαθούμε για το καλύτερο και μακάρι να μας βγει χρόνια όπως μας βγήκε και πέρσι. Ευχαριστώ πολύ.